ως παιδί αγαπούσα πολύ τα έργα του Mark Twain. Τον θεωρούσα το καλύτερο συγγραφέα με τρομερό χιούμορ. Μου άρεσε ο τρόπος που περιέγραφε τη ζωή του και τις εμπειρίες του. Από τότε μου έμεινε η φανταστική περιγραφή του Νιαγκάρα. Έβλεπα τους καταράκτες στα όνειρά μου. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Σοβιετική Ένωση και δεν υπήρχε για μένα καμιά περίπτωση να τον επισκεφτώ στην πραγματικότητα. Η ζωή μου όσα έκανε απρόβλεπτες στροφές. Διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, εγώ βρέθηκα στο εξωτερικό και μια φορά στη ζωή μου μου έτυχε να πάω στην Αμερική. Το πρώτο πράγμα που ήθελα να επισκεφτώ ήταν ο Νιαγκάρας. Η φωνή του ακούγεται για πολλά χιλιόμετρα, τα ουράνια τόξα είναι οι υπηρέτες του και το πρόσωπο του χάνεται στον ουρανό. Έτσι είδε ο Μαρκ Τουέιν τους καταράκτες, έτσι τα είδα και εγώ, και τα ουράνια τόξα και το μαγικό βάθος του νερού, άκουγα και τον ήχο που είχε τόσες φωνές που δεν περιγράφονται με απλά λόγια. Ήταν απίστευτο, τρομερό, μαγευτικό και αξέχαστο. Παλιά στην πατρίδα μου το Παρίσι θεωρούσαν το πιο όμορφο πόλη στον κόσμο και έλεγαν «Επισκέψω το Παρίσι και ας πεθαίνεις μετά». Μπορώ να πω ότι το Παρίσι της ζωής μου το έχω δει.